Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνδεθήκαμε. Συνδεθήκαμε διότι ο οικονομικός μας αναλυτής δεν είναι ίστας Αθήνας, είναι και αυτός ίστας Ευρώπας. Πολύ πολύ καλημέρα στο φίλο μας, οικονομικό αναλυτή, τον κύριο Θόδωρο Πιτικάρη, μόνο που θα μου επιτρέψει να μιλάμε στον ελληνικό, Θόδωρη. Φυσικά, Γιώτα. Γιατί είμαστε και φίλοι. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα. Πού είσαι, Θόδωρη? Είσαι εκτός Αθήνα. Εκτός Ελλάδας, για την ακρίβεια. Στο Γιβαλτά. Μια από τα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης αυτή την εποχή. Βρίσκεται βέβαια λόγω του νομίσματος, διότι αποτελεί η αγγλική υπερπόντια κτήση, έχει λίρα. Άρα προσφέρει και έναν επιπλέον, επιπλέον ασφαλεία, δεδομένου των αναταραχών στην Ευρωζώνη. Άρα πολλά κεφάλαια έχουν έρθει πλέον εδώ και από εδώ εξορμούν για την Ευρώπη και για τις υπόλοιπες περιοχές για επένδυση. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα λίγο, ας αφήσουμε την Ευρώπη και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που υπάρχουν έτσι κάποια θεατράκια παραλόγου, οικονομικά όμως τι γίνεται. Γιατί ασχολούμαστε με την πολιτική, ασχολούμαστε με το τι κάνει ο Αντώνης, τι κάνει ο Βαγγέλης, τι κάνει ο Φώτης. Και είδαμε ένα δημοσίευμα των Financial Times χθες που λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ετοιμάζεται να αποσύρει την στήριξη και τη χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Και όχι λόγω του ότι εμείς δεν τα πάμε καλά, αλλά εξαιτίας της Ευρωζώνης. Για πες μας λίγο, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Αυτό που παρατηρήθηκε και το ξέραμε όταν πήραμε την παράταση, ναι, αλλά δεν ξέραμε ότι θα είναι τόσο μεγάλο, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στα χρήματα που χρειάζονται για να κλείσει και το 2016. Μιλάμε για 2016 τώρα, έτσι το ξεχάσαμε, και το 2013 και το 2014 πάμε μέχρι τότε, κοιτάμε δηλαδή για τότε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο ποσό. Ναι. Πώς θα το κατανοήμουμε είναι δικό μας θέμα. Αν όμως επειδή θεωρούμε ότι το 2013 και το 2014 θα είναι έτη βαθιάς ύφεσης, υπολογίζαμε ότι το 2015 και φυσικά το 2016 θα είχαμε μπει σε κάποιους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα το χρηματοδοτικό έλλειμμα θα ήταν μικρότερο. Ναι. Αυτό που προκύπτει όμως από τη δική της ανάλυση είναι ότι τουλάχιστον 3-4 δισεκατομμύρια απουσιάζουν, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να χρησιμοποιήσει αυτά που έχουμε συμφωνήσει, τα εργαλεία δηλαδή, τη μετάθεση ομολόγου, την παροχή βιβλίων ρευστότητας, το κούρεμα του χρέους, το επίσημο χρέους, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να γίνει στις γερμανικές εκλογές, έτσι ώστε να μειωθούν οι πληρωμές που κάνουμε σε αυτό το περίοδο προς την Ευρωζώνη και να υπάρχει σχετική το χρήμα δηλαδή στο ταμείο, έτσι ώστε η χώρα να συνεχίσει να προχωρά σε αυτά τα έτη, το 2015 και το 2016. Ναι. Αυτό όμως είναι σημαντικός όρος. Δηλαδή, έχουμε ήδη εξαντλήσει το όριό μας, την κουότα, όπως λέμε. Δηλαδή, κάθε κάτος μέλος, ανάλογα την εισφορά που έχει στο Delta Meetup, μπορεί να πάρει και ως μια κεφάλαια. Ναι. Η Ελλάδα τα έχει υπερεξαντλήσει ήδη από το πρώτο πρόγραμμα. Τα έχει υπερεξαντλήσει και έχει πάρει και επιπλέον κεφάλαια, ή απλά έχουμε μείνει εκεί το ότι τα εξαντλήσαμε? Μας δώσαν δηλαδή κάτι επιπλέον. Να πούμε το εξής, ότι παρότι ο Στρόσκαν έχει μια κακή φήμη διότι ήταν λίγο ζωηρός, η αλήθεια είναι ότι έδωσε στην Ελλάδα ένα εξαιρετικό προνόμιο. Να μην πάρει δάνειο την πρώτη φορά, αλλά χρήματα οικονομική διευκόλυνση. Ναι. Δηλαδή μια ανοιχτή γραμμή πίστωσης. Ναι. Αυτό το ποσό έφτασε τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Πήραμε λοιπόν κάποια επιπλέον χρήματα, τα οποία αν θυμάμαι καλά είναι μια συμφωνία λίγο παλιά, αλλά είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τρέξουν για το διάστημα γέφυρας από όταν τελείωσε το πρώτο μνημόνιο, το 2011, μέχρι και το 2016. Ναι. 12, 13, 14, 15 και στην πραγματικότητα το 2016 δεν πρέπει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας, να έχουμε βγει στις αγορές. Αλλά... Δηλαδή πρέπει να βγούμε στις αγορές όπως και να έχει το θέμα το 2016, ανεξάρτητα από αυτά που λένε τώρα οι δικοί μας εδώ πέρα. Γιατί ήδη αναφέρθηκε ότι το 2014 ίσως να φτιάξουμε κάποιο μικρό ομόλογο και να κάνουμε μια προσπάθεια. Το 2016 είναι αυτό που λέμε deadline, έτσι, τελευταία οριακή στιγμή για να βγει η χώρα μας στις αγορές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όμως, γιατί παρατηρούμε λόγω χαρτί, η Bank of Ireland, ναι, η τράπεζα της Ιρλανδίας, προσπάθησε να βγάλει ομόλογα μετά την έκδοση του εθνικού, γιατί έβγαλε η Ιρλανδία κάποια ομόλογα, πουλήθηκαν, και όταν πήγε η τράπεζα της Ιρλανδίας να διαθέσει δικά της ομόλογα, κανείς δεν ήθελε να τα αγοράσει. Ναι. Και η Ιρλανδία είναι και success story, δηλαδή πάει και σχετικά καλά. Σε σχέση με εμάς, που εντάξει, success story δεν υπάρχει τέλος πάντων, είναι ένα παραμύθι, είναι σαν τον αστικό μύθο ένα πράγμα. Ναι. Εντάξει, καλό είναι η ηγεσία να προσφέρει ένα όραμα, δεν είναι κακό.
επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μου έχεις πει πολλές φορές ότι η σημασία έχει να πιστεύουμε και η σημασία έχει πίστη. Και εσείς οι οικονομικοί αναλυτές λέτε ότι κατά το ίμιση η οικονομία είναι ψυχολογία. Και αν διατηρούμε και μια καλή ψυχολογία, τέλος πάντων, μπορούμε να πάμε και διαφορετικά. Εδώ στην Ελλάδα όμως, Θοδωρή, δεν έχουμε ούτε ψυχολογία, αλλά ούτε και οικονομία. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν να προχωρήσει ένα πρόγραμμα τη στιγμή που υπάρχει εσωτερική στάση πληρωμών, τη στιγμή που είναι κομμένη η μισθή, τη στιγμή που είναι κομμένες οι συντάξεις? Από πού θα βγουν όλα αυτά τα χρήματα και πώς θα πάει καλά η Ελλάδα, εκτός και αν περιμένουμε να βγάλουμε κάποια χρήματα από τον τουρισμό, λόγω τώρα καλοκαιριού, έτσι ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος? Δεν θέλω να είμαι πάντα αυτός που λέω τακτικά. Η αλήθεια όμως είναι προτιμότερη, το ξέρεις αυτό, οπότε πες μας και το κακό. Συμφωνώ, γιατί ο κόσμος είναι καλύτερα προετοιμασμένος και αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε της οικονομικής επιστήμης. Αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ότι επειδή πήγαμε στο all inclusive, δηλαδή τα πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα, από το φαγητό, τη διαμονή, τη διασκέδαση μέσα στη μονάδα, την ξενοδοχειακή, ο κάθε τουρίστας χρειάζεται πλέον να πληρώνει πολύ λιγότερο από ό,τι τον πλήρωνε αν πήγαινε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, να φάει κάποιο φαγητό, να πιει μια μπύρα έξω από το εστιατόριο. Αφού και μάλιστα από τους τζίρους του πρώτου τετραμήνου παρατηρούμε ότι φέτος είμαστε κάτω μείον 12% στο τζίρο που κάνουν τουριστικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με πέρσι. Άρα δεν νομίζω ότι ακόμα και αν έρθουν περισσότεροι τουρίστες, που αυτό μένει να το δούμε, επειδή θα καταναλώνουν πολύ λιγότερο και επειδή τα πακέτα είναι πάρα πολύ φθηνά, πιθανά και να είμαστε στα ίδια έστω με πέρσι ή λίγο καλύτερα, αν είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη. Εγώ δεν ξέρω επιφυλάξεις βεβαίως. Και συγγνώμη βέβαια, εγώ είναι την μετάφραση του αγγλικού I, το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ένα πράγμα που ήθελα να πω, επειδή ακούω τώρα για τις εκλογές και το δεν ήταν τάφη τα λοιπά, που δεν θα χρηματοδοτήσει. Έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα ότι έχει εγκριθεί το Tupac's. Τι είναι το Tupac's ακριβώς, για να καταλάβουν και οι ακροατές? Λοιπόν, επειδή σήμερα, δηλαδή όλο το βράδυ κοιτάγαμε λίγο εδώ τις ανακοινώσεις του Eurogroup, στο εξής. Δεν έχει σημασία τι θα θέλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι το ΠΑΣΟ ή οποιοδήποτε άλλο στην κυβέρνηση. Ο εθνικός προϋπολογισμός, πριν μπορέσει να ψηφιστεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο, θα πηγαίνει στις Βρυξέλλες. Αν οι Βρυξέλλες τον εγκρίνουν, θα μπορεί να περάσει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν το εγκρίνουν τον προϋπολογισμό, δηλαδή τα μέτρα που έχει μέσα, τις περικοπές κτλ. Κτλ. Δεν θα μπορεί να περάσει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Άρα, πες πολύ μικρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό λοιπόν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Να το ξαναπούμε λοιπόν αυτό. Για ξαναπες το, Θοδωρή, για να το ακούσουν και αυτοί που υποστηρίζουν οποιοδήποτε άλλο κόμμα πέρα από τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση, ή τα δύο ή τρία. Τι θα γίνεται όποια και αν είναι λοιπόν κυβέρνηση από εδώ και στο εξής? Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, με συμπληρώσει και πολύ μεγάλο τίτλο. Ναι. Ψηφίστηκε και πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε και ολοκληρώθηκε η συζήτησή του την άνοιξη, η πράξη του ΠΑΚ. Ναι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι υπάρχουν δύο πόλοι πλέον, δύο, το του, οι οποίοι αποφασίζονται για τον εθνικό προϋπολογισμό. Η ελληνική κυβέρνηση θα φτιάχνει τον προϋπολογισμό της, όποια κυβέρνηση είναι αυτή. Αυτό θα πηγαίνει στις Βρυξέλλες. Το επιτελείο του Επιτρόπου θα αξιολογεί τον προϋπολογισμό αυτό και αν τον εγκρίνει έχει καλώς θα γυρίζει στην Ελλάδα να ψηφιστεί, ή αλλιώς θα τον τροποποιεί, θα συνεννοούνται με την ελληνική κυβέρνηση και μετά που πάρει την έγκριση, δηλαδή αν δεν ασκήσει δε το Επίτροπο στις Βρυξέλλες, θα μπορεί να πάει στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί. Για να ψηφιστεί από τους εκάστοτε βουλευτές που θα είναι ιερετοί από τον ελληνικό λαό. Οπότε στην ουσία είναι δεύτερη η γνώμη των Ελλήνων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πρώτα θα πρέπει να έρχεται η έγκριση απ' έξω. Αυτό δεν είναι. Ψηφίσανε πάντως οι Έλληνες βουλευτές αυτό. Το ψηφίσανε οι Έλληνες βουλευτές. Δεν ξέρω αν ξέρανε τι ψηφίσανε. Τέλος πάντων. Γιατί παίζει και αυτό το ενδεχόμενο να μην ξέρουν τι ψηφίσουν. Οπότε να μην πανικοβάλλονται στην Ελλάδα για το θέμα των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανησυχεί καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανησυχεί. Βέβαια εδώ πέρα εγώ μου έρχονται ειδήσεις από το Eurogroup, εσύ είσαι και πιο ειδικός αυτά, ότι χθες οι 17 υπουργοί τέλος πάντων οικονομικών, 16 συν τον Γιάννη Στουρνάρα, είχαν πέσει πάνω στο Γιάννη Στουρνάρα και τον ρωτάγανε τι ακριβώς γίνεται, θέλαν πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Βλέπω ότι το θέμα της Ελλάδος έχει προγραμματιστεί στις 8 Ιουλίου ναι. Και μάλιστα
Ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι διακριτικά αποχωρεί και το ΔΝΤ. Διότι πρώτο θέμα στην ατζέντα, δηλαδή στην ατζέντα των συνομιλιών της 8ης Ιουλίου της Συνόδου, είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΔΝΤ. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι πλέον η Τρόικα θα γίνει... Θα γίνει δύο, κάτι σαν την ελληνική κυβέρνηση που από τρία κόμματα βρίσκεται με δύο. Οπότε θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία μάλλον και οι Ευρωπαίοι με, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αξίζει τον κόπο να δικάνει το πρόγραμμα των συναντήσεων. Είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα, είναι η Ισπανία, η οποία βεβαίως έχει ένα θέμα. Και οι υπόλοιπες χώρες, η Κύπρος και τα λοιπά, το πρόγραμμα της Κύπρου που υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, το οποίο το είδαν τώρα οι κάτοικοι της Κύπρου και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, πάνε για τον Σεπτέμβριο πλέον. Ναι. Ναι, το είδα αυτό, το είδα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ τώρα, για κάτσε να το συζητήσουμε λίγο διαφορετικά. Αν αποχωρείς, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που έλεγες πριν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή οι δύο που θα απομείνουν πλέον, να σηκώσουν το βάρος της διάσωσης της Ελλάδας? Να πούμε το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί φανερά να χρηματοδοτήσει την Ελλάδα, απαγορεύεται από τις συνθήκες. Φανερά λοιπόν δεν μπορεί να τη χρηματοδοτήσει, απαγορεύεται από τις συνθήκες. Οπότε ίσως να γίνει κάτι κάτω από το τραπέζι, λέω εγώ τώρα. Έχουμε, επειδή κοιτούσα τώρα και θυμάσαι πολύ καλά πώς αναλύουμε τις αποφάσεις του Eurogroup, πώς κάθε λέξη τη σημαίνει πια. Ναι, πλέον κάθε λέξη πρέπει να τη βλέπουμε δύο και τρεις φορές για να καταλάβουμε τι συμβαίνει από πίσω. Ακριβώς. Παρατηρώ λοιπόν ότι υπάρχει σαφής αναφορά ότι στο εξής θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και όχι χρηματοδότηση. Τα κατάλληλα μέτρα, ναι. Για την προσαρμογή των οικονομιών που παρουσιάζουν σοβαρές μακροοικονομικές αστάθειες. Στην Κύπρο, λόγω χάρη, το κρύβο των κρυταφέσεων ήταν το κατάλληλο μέτρο για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, γιατί είχε... Άρα δεν ξέρουμε από πού θα προέρθουν όλα τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι λόγω της αιμονής της κυρίας Μέρκελ και μάλλον και του κυρίου Παπαδρέου, από ό,τι θυμάμαι τότε, γιατί επέμενε με το ΔΝΤ ως τεχνικός σύμβουλος, στις τρέχουσες νομοθεσίες του μηχανισμού στήριξης, του μόνιμου μηχανισμού στήριξης, προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ. Άρα θα πρέπει να θεωρηθούν και αυτές οι συνθήκες, αν η Ευρώπη θέλει να βγάλει εκτός το ΔΝΤ. Δηλαδή υπάρχει μια νομική υποχρέωση. Ναι, οπότε... Γιατί και το ΔΝΤ να λέει το ναι. Άρα πάμε σε μια ολόκληρη διαδικασία νέων συζητήσεων. Έτσι. Θα μου επιτρέψεις τώρα να σου πω όμως ότι δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη θέλει να βγάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την... να το πούμε έτσι από το προσκήνιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μόνο του θέλει να αποχωρήσει, επειδή οι οικονομικοί αναλυτές βλέπουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Και ότι όσο και αν συνεχίζει να δανείζει την Ελλάδα, είτε είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε οποιαδήποτε άλλη αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γιατί κάποια στιγμή ο δανεισμός, όπως έχεις πει πολύ σωστά, σταματάει. Και θα πρέπει η Ελλάδα μόνη της να γυρίσει αυτά που έχει δανειστεί. Και τα λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, μέσα στο χειμώνα αυτά, ότι όσο δανειζόμαστε, τόσο χειρότερο είναι, γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε αυτά τα χρήματα. Και όχι μόνο να γυρίσει αυτά τα χρήματα, αλλά να βγάλει και πλεόνασμα για να μπορέσει να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες. Γιατί μην ξεχνάμε και τις εσωτερικές ανάγκες. Με συγχωρείς πάρα πολύ, πρέπει να σου πω εμείς πάλι από τη συζήτηση που έχουμε κάνει τον Δεκέμβριο, ότι το πλεόνασμα της χώρας, αν είναι αυτό που έχει προϋπολογιστεί, πάει όλο στον ειδικό λογαριασμό για τους δανειστές μας. Αν υπερβαίνει αυτό που έχουμε προϋπολογίσει, τότε αυτό κατά τα δύο τρίτα παραμένει για χρήση εντός της χώρας και το ένα τρίτο πάει στους δανειστές μας. Άρα το πλεόνασμα είναι κάτι σχετικό. Δεν ξέρω και πόσο μας συμφέρει να έχουμε μεγάλα πλεονάσματα. Ό,τι παραπάνω βγάζουμε φέρει και πάει για την αποκατάσταση των δανειστών μας. Μάλιστα, των χρεών. Ναι, είναι λίγο κακή συμφωνία, αλλά προφανώς οι συνθήκες τότε δεν ήταν εγώ σε πολιτικό σχόλιο. Ναι, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Ήταν το τραπέζι πάνω στο πιστόλι, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον αυτά δεν έλεγε η τότε πολιτική αυτό ηγεσία. Αυτό είναι η συμφωνία του Νοεμβρίου. Α, είναι η συμφωνία του Νοεμβρίου αυτή. Το μνημόνιο 3. Α, μάλιστα, οπότε δεν είχαμε ούτε τραπέζι ούτε πιστόλι εκεί, είχαμε άλλα πράγματα. Είχε φύγει και το τραπέζι και το πιστόλι. Να σου πω μόνο λίγο ακόμα, ξέρω ότι έχουμε λίγο πρόβλημα με τον χρόνο, αλλά ήθελα να θυμίσω ότι στην Ελλαδική βρίσκονται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία στο κομμάτι που αφορά το χρηματοπιστωτικό της σύστημα.
με ενδεχόμενες νέες χώρες να μπουν γρήγορα, η Σλοβενία, και, και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις πολιτικές σε άλλες περιοχές. Και η Μάλτα είχε υποθεί ότι θα μπορούσε να, είναι στο, να έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει Κύπρος, λόγω χάρη. Λόγω του τραπεζικού συστήματος, ναι, του τραπεζικού τομέα. Ναι. Άρα μιλάμε ότι πολλές χώρες έχουν πρόβλημα, δεν είναι η Ελλάδα που έχει το πρόβλημα, και καμία χώρα δεν είναι ένα country. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου κάτι το οποίο να είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Όσον αφορά την Ιρλανδία, και τελειώνουμε με αυτό και συγγνώμη που σε βγάζει εκτός προγράμματος. Όχι, δεν με βγάζει εκτός προγράμματος. Έχω και ερώτηση μετά από φίλο ακροατή. Συνέχισε εσύ. Να θυμίσουμε ότι η Ιρλανδία πήρε και 25% του ΑΕΠ της δωρεάν χρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Δηλαδή, αν έπαιρνε και η Ελλάδα τότε άλλα 50 δις δωρεάν, πιθανά να ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε την καλημέρα από τον φίλο και ακροατή τον Νίκο, ο οποίος ρωτάει αν βλέπεις έξοδο της Ελλάδας από, γενικά από το πρόγραμμα στήριξη και από την Ευρωζώνη και αλλαγή νομίσματος, και μάλιστα έχει και παραδείγματα για νόμισμα, δεν μας βάζει μόνο τη δραχμή, μας βάζει και το δολάριο μέσα στην εικόνα ο φίλος ο Νίκος, πονηρά, εντελώς πονηρά εδώ. Πολύ, πολύ λογικό αυτό που λέει. Ναι. Καλημέρα μας. Και το δολάριο είναι ένα νόμισμα που έχει μια σταθερή αξία. Αναγνωρίζετε, είχαμε πει και τότε, το ευρώ δεν είναι νόμισμα, είναι ιδέα. Ναι. Ό,τι και να αγοράσουμε, ένα βαρέλι πετρέλαιο κάνει 100 δολάρια. Mm-hmm. Μια ογκιά χρυσού έχει 340 δολάρια. Mm-hmm. Δεν αποτιμάται κάτι σε ευρώ. Όλα μετατρέπονται σε δολάρια και από δολάρια σε αγαθά. Mm-hmm. Θα είχε λοιπόν ένα νόημα να μπούμε στο δολάριο, αν μπορούσαμε να εκδώσουμε δολάρια. Αν δεν μπορούμε να εκδώσουμε δολάρια, δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο θα έχει κάποιο όφελο στην ελληνική οικονομία. Πάλι θα εξαρτώμαστε, αντί να εξαρτώμαστε από την ΕΚΤ, θα εξαρτώμαστε από τη ΦΕΔ. Ναι. Και το Υπουργείο Οικονομικών βέβαια τον είπα. Ίσως έχει ένα μεγάλο νόημα όταν θα αναπτυχθεί η βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Τότε πράγματι η χώρα θα, τουλάχιστον θα τα καθάριζε, θα τα εμπορεύεται στα δολάρια. Μάλιστα. Καλά, εμείς δεν μπορούμε να εκδώσουμε τίποτα στην κατάσταση που είμαστε. Συγγνώμη, εμείς δεν μπορούμε να εκδώσουμε τίποτα στην κατάσταση που είμαστε. Έχουμε και άλλο ερώτημα. Βλέπεις άνοδο χρυσού? Μέχρι στιγμής, και όπως έχει πει και ο Μπάφετ, που είναι πολύ καλύτερα από εμάς αυτά, γιατί αυτά είναι κερδοσκοπικά, δεν είναι οικονομολογικά, και βασίζονται στη θεωρία παιχνίων κυρίως, ο χρυσός θα συμπιεστεί ακόμα λίγο. Και αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ δεν μπορούν να έχουν χρυσό, ο νόμος είναι πολύ περίεργος, και άρα εκεί δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση. Υπάρχει και μια μεγάλη παραγωγή από την εποχή, άρα περιέργως, διότι υπάρχουν οικονομικές αστάθειες και βεβαιότητες στο σύστημα, ο χρυσός φαίνεται να πέφτει για λίγο ακόμα. Δηλαδή μέχρι και τα 1250 θα ήταν λογικό να το δει κανείς. Αλλά αυτό είναι κάτι των αγορών και έχει να κάνει και με άλλου είδους παιχνίδια. Αυτές δεν μην λαμβάνει ο δεδομένη καμία ανάλυση παρά μόνο τη δική του εκτίμηση. Ακριβώς. Έχουμε και άλλο μήνυμα εδώ πέρα από φίλο ακροατή που λέει ότι πιστεύουμε ακόμα ότι θα μπορούσε κάποιος να μας διώξει από το ευρώ, γιατί είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Βέβαια εγώ εδώ θα απαντήσω, θα πω κάτι στο φίλο ακροατή και μετά θα πεις και εσύ ως ειδικός. Έχω ακούσει, τουλάχιστον οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες και σε Βρυξέλλες αλλά και σε Ουάσιγκτον συζητιέται αυτή τη στιγμή η περίπτωση να φύγουμε από μόνοι μας, δηλαδή της εθελούσιας εξόδου της χώρας από το ευρώ, να πάει σε μια δραχμή την οποία όμως θα καθορίζεται, η δραχμή αυτή θα καθορίζεται από την Ευρωζώνη, μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και εννοείται ότι θα έχει αποχωρήσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να μου πεις εσύ ως οικονομικός αναλυτής, ως οικονομολόγος, τι γνωρίζεις, τι ξέρεις ή τι πιστεύεις, ποια είναι η γνώμη σου. Καταρχήν, είναι απίθανο να συμβεί κάτι μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Μέχρι 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 2013 που είναι οι γερμανικές εκλογές, το λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ναι. Δευτερευόντως, θυμίζω ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Βρετανία, και τη Σουηδία, αν θυμάμαι καλά, τη συνθήκη προσχώρησης, και τη Δανία φυσικά, έχουν πει και έχουν υπογράψει συνθήκη, η οποία λέει ότι στο τέλος της διαδρομής σκοπός είναι ένα νέο νόμισμα και για τους 27, και πλέον δεδομένες και της εισόδου της Κροατίας βέβαια, που είναι νέο κράτος μέλος από τον Ιούνιο, όλες αυτές οι χώρες, στο στόχο τους, και έχουν και την νομική δέσμευση, να περάσουν σε ένα ενιαίο νόμισμα. Διαβάζω από την χθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup ότι
με την ψήφιση του ΠΑΚ αλλά και της Τραπεζικής Ένωσης προχωράμε σταθερά προς την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Ναι. Οικονομικής, να θυμίσουμε ότι παραπέμπει σε κάτι πιο ομοσπονδιακό. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί νομισματικής το έχουμε περίπου χωρίς πολλά εργαλεία. Είναι το ευρώ, τώρα θα προσθέσουμε και, τα εργαλεία υποστήριξης, ρύθμισης κλπ. Mm-hmm. Ναι. Το οικονομικής όμως είναι κάτι ομοσπονδιακό. Μάλιστα. Μάλιστα, κατανοητό. Εγώ να πω μια είδηση εδώ πέρα ότι έχουμε ένταξη και της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Νομίζω το συζητάγαμε και άλλη φορά. Ναι, βέβαια. Ναι. Η Λετωνία είναι ο τελευταίος που έρχεται στο κλαμπ. Mm-hmm. Τώρα καλή τύχη, γιατί και οι άνθρωποι περάσουν μια φοβερή δυσκολία στο να προσαρμοστούν. 1η Ιανουαρίου του 2014 μπαίνει, τότε που η χώρα μας παίρνει και την Προεδρία. Παίρνει και την Προεδρία. Ναι. Ένα πράγμα που ήθελα να πω και να είναι σημαντικό είναι όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, ότι προχωράει πολύ καλά η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το ερώτημα είναι πώς θα... Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προχωράει καλά, οι Έλληνες δεν πάνε καλά. Εννοώ την απευθείας κεφαλαιοποίηση, όχι πλέον μέσω των εθνικών προϋπολογισμών, αλλά απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, αν υπάρχει ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση και δεν υπάρχει, μάλλον η λογική που υπάρχει τώρα είναι ότι στο μέλλον τις τράπεζες τις σώζουν αυτοί που οι κάτοχοι της, δηλαδή οι μέτοχοι, οι κάτοχοι ομολόγων της τράπεζας οι μεγαλοκαταθέτες και στο τέλος της διαδρομής, πιθανά, όχι πιθανά, αυτό είναι, συζητιέται ακόμα, ποιο θα είναι το όριο που θα είναι ιερό, που δεν θα αγγίζεται. Δηλαδή μιλάς για το κούρεμα τώρα, έτσι, μέχρι είναι, ποιο ποσό δεν θα μπορεί να κουρευτεί. Πλέον κεφάλαια, ναι. Αν θέλει πλέον κεφάλαια, θα είναι ότι θα έρχονται κατευθείαν τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Ναι. Και όχι από τα κράτη. Δεν θα χρεώνονται πλέον τα κράτη για να περισσώσουν τις τράπεζές τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό. Ναι, δεν θα χρεώνονται τα κράτη για να περισσώσουν τις τράπεζες μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή όμως. Σε αυτό το μνημόνιο 50 δισεκατομμύρια είναι για τις τράπεζές μας. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα. Θοδωρή, ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο πεντάλεπτο προς τέλος της εκπομπής. Κάπου εδώ θα πρέπει να σε αφήσουμε. Πριν σε αφήσουμε όμως, πες μου λίγο, τι λένε για τους Έλληνες εκεί που είσαι. Οι Έλληνες εδώ είναι σε πολύ καλές θέσεις εργασίας, τους εμπιστεύονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Το Γιβραλτάρ είναι μια χώρα που έχει σχέση με την Ελλάδα από το 1848. Φανταστούμε ότι είναι μια πόλη των 20.000 κατοίκων, δηλαδή είναι μια πόλη αυτή η απικία και έχει όμως ελληνικό προξενείο. Mm-hmm. Γενικά στο Γιβραλτάρ και στην Ισπανία, πανίγω μας καταλαβαίνουν κιόλας, υπάρχει και αυτή η διαφορά ότι επειδή ζουν το δράμα μας καταλαβαίνουν κιόλας, αλλά και στο Γιβραλτάρ που είναι μια ναυτική περιοχή και έχουν αυτή την αίσθηση της ελληνικής ναυτοσύνης, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση. Κατανοούν λοιπόν τα προβλήματα του ελληνικού λαού, του απλού Έλληνα πολίτη, του απλού Έλληνα εργαζόμενου. Η Ισπανία έχει περάσει και πολλά. Η Ισπανία, το Γιβραλτάρ που έχει πολύ ψηλό και ποιότητα ζωής, δεν μπορεί καν να φανταστεί τι υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, για τους Ισπανούς τώρα, ναι. Οι Ισπανοί που έχουν περάσει και πολλά, γιατί είδαμε, έχουμε δει εικόνες και στην τηλεόραση με κατασχέσεις σπιτιών, κάτι που ίσως δεν ξέρω, μπορεί να το δούμε και εδώ στην πορεία. Φαίνεται ότι θα ήταν μια λύση. Τουλάχιστον και το δημόσιο, προκειμένου να μας, αν θυμάμαστε καλά τη ρίση του Κώστα Σιμίτη, οι Έλληνες είναι πλούσιοι γιατί έχουν σπίτια. Έτσι είχε πει ο Κώστα Σιμίτης. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό ήταν η γερμανική εντύπωση. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση των Γερμανών και ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή είσαι και στο εξωτερικό, ποια είναι η εντύπωση των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον πλούσιο Νότο. Δεν είχαν βγάλει πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει ποιο περιοδικό. Και η Κεντρική Τράπεζα. Μπράβο, ναι. Και περιοδικό είχε αναδημοσιεύσει που είχαν πει ότι οι Κύπροι και οι Έλληνες ακριβώς επειδή έχουν σπίτια και εξοχικά. Α, είχαν αναφέρει και τους Ισπανούς βέβαια. Ακριβώς επειδή έχουν σπίτια και εξοχικά, έτσι είναι πιο πλούσιοι από τον μέσο Γερμανό. Αυτό και τελείωσα και συγγνώμη για διακόπτω. Δεν πειράζει. Είχαν υπολογίσει τις αξίες του 2008 όμως. Α, σημαντικό αυτό. Ποια είναι η πραγματική αξία αυτών που στην Ελλάδα η χρηματαγορά έχει καταρρεύσει. Η χρηματαγορά, συγγνώμη, έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει, είναι αλήθεια. Είναι, υπάρχει ένα θέμα. Επίσης στην Ιταλία υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα ότι οι Γερμανοί αγοράζουν τα πάντα. Στην Ιταλία οι Γερμανοί αγοράζουν τα πάντα, μάλιστα, δεν το γνωρίζει αυτό. Εντάξει, είναι πρόβλημα, είναι μεταφορά κεφαλαίων. Αλλά όχι, είναι πρόβλημα, γιατί χάνεται αγορά, πλέον από τα χέρια των Ιταλών η δυνατότητα να κατέχουν κάποια πράγματα. Προφανώς αφού περιορίζεται τα εισοδήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτά δεν ξέρω αν θα σε κάνει καμία περιβόλη. Δεν πειράζει, καλύτερα η κάποια. Τα χέρια του κυρίου Ρεν μέχρι το τέλος του χρόνου.
φεύγει από την Επιτροπή, θα το πει σαν επόμενο. Όλη η ΡΕΝ μέχρι το τέλος του χρόνου φεύγει από την Επιτροπή. Να πω και ένα παραπολιτικό. Εγώ έχω ακούσει ότι ίσως να αναλάβει τη θέση του Μπαρόζο. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν νομίζω, διότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία ότι μια περίοδο θα είναι από το Συντηρητικό Κόμμα και μια περίοδο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω εγώ. Εμεί ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι Σοσιαλιστές. Άρα θα ήταν και μάλλον φαίνεται, διότι είναι αυτό το προβάδισμα με μια πτώση μόνο στη Γαλλία. Άρα θα είναι απίθανο να μπορούν να βρουν τους ψήφους, έτσι ώστε να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα συντηρητικό πρόεδρο της Επιτροπής. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Ρέμ δεν νομίζει ότι έχει. Ίσως υπάρχει μια πιθανότητα για τον πρωθυπουργό της Φιλανδίας. Μάλιστα. Παρότι ανήκει στο συντηρητικό κόμμα. Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε και εν καιρό. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας από Ελλάδα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλή σου μέρα.